Αυτοί που φεύγουν κάποιο λιγμό τους παίρνουν μαζί τους και μια λευκή και αυτοί που μένουν. Βάλ το άκου Παραγιώτη, το ρεφρέν βάλε που λέει, προσθένει αυτοί που φεύγουν και αυτούς που μένουν. Έχουμε, γιατί τα έχουμε όλα εμείς εδώ. Έχουμε δύο που φεύγουν και δύο που, και τρεις που μένουν. Οπότε έχουμε αγάπη και χαρά για όλους. Για όλους. Θέλω λοιπόν να σας πω καταρχάς ότι όλοι οι άνθρωποι αγαπιούνται για κάποιον λόγο. Αγαπιούνται γιατί ταιριάζουν οι αύριες τους, γιατί ταιριάζουν οι ενέργειές τους, γιατί βρίσκουν στον άλλον άνθρωπο κάτι που τους πάει. Έτσι. Και δεν, αυτή η αγάπη δεν σταματάει επειδή οι επαγγελματικοί δρόμοι χωρίζουν. Αυτή η αγάπη συνεχίζεται. Αλίμονο αν αγαπούσαμε τους ανθρώπους σύμφωνα με το αν κάνουμε μαζί εκπομπή ή σύμφωνα με το αν χωρίζουν οι επαγγελματικοί μας δρόμοι. Εγώ λοιπόν ήμουν ευλογημένη αυτή τη χρονιά. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Γιατί συνεργάστηκα με ανθρώπους καταπληκτικούς και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ όλους τους δημοσιογράφους, θα μου επιτρέψετε καταρχάς, που δούλεψαν πολύ για την εκπομπή αυτή. Όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Πάρα πολύ. Και αυτούς που θα συνεχίσουν του χρόνου και αυτούς που, γιατί να το κρύψουμε, δέχτηκαν μια καλύτερη πρόταση και με όλη μου την καρδιά τους εύχομαι να εξελιχθούν και να είναι καλύτερα εκεί που θα είναι. Να ευχαριστήσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο, τον Βασίλη τον Δρυμούση. Αυτόν τον άνθρωπο που έχουν φυτρώσει φτερά στην πλάτη του. Φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι του. Αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο έχω τσακωθεί πιο πολλές φορές από ό,τι έχω τσακωθεί με όλους μου τους ερωτικούς συντρόφους συνολικά. Αν τις μετρήσεις όλους όσους είχα, πιο πολλές φορές με τον Βασίλη. Αλλά που ξέρει πόσο τον αγαπάω και ξέρω πόσο με αγαπάει. Το σκηνοθέτη μας, τον Κώστα Γρηγοράκη, την παραγωγή μας, την Green Pixel, όλους τους τεχνικούς που δουλεύουν για την εκπομπή αυτή, πάρα πολύ σας ευχαριστώ, γιατί δουλεύετε πολύ πιο σκληρά από εμάς που είμαστε απλά παρουσιαστές. Και να έρθω στους μπροστά. Παναγιώτη Ραφαλίδη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι φίλος μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούν που είναι φίλοι, δεν ξέρω. Όχι, σε ευχαριστώ. Ναι. Είναι σαν το ξεμάτιασμα, νομίζω δεν χωράει. Ευχαριστώ. Εκφράζεται και φαίνεται και προχωράει. Έχω τον λίγο χρόνο να σου πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα προσωπικά φυσικά και σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους δουλέψαμε φέτος. Σε μια χρονιά που είναι εξαιρετικά ανασφαλής και λόγω COVID, λόγω εξελίξεων κτλ. Όλοι σας με κάνατε να νιώσω όχι απλά ασφαλής, αγκαλιασμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Το Ναταλάκι ήταν δική μου ανακάλυψη, ήταν μια από τις ανακαλύψεις μου. Γιατί και το Θάνο Παπαχάμο τον θεωρώ έτσι δική μου ανακάλυψη και τον έχω πολύ μες στην καρδιά μου και για πάντα θα τον έχω. Η Ναταλία είναι δημοσιογράφος, είναι ένα κορίτσι που κάνει καταπληκτικές συνεντεύξεις. Ήταν αρχισυντάκτρια στο OK και από εκεί γνωριστήκαμε και ένα βράδυ άξαφνα το καλοκαίρι έφαγα μια φλασιά και την πήρα τηλέφωνο και της είπα «Ναταλία, να σε ρωτήσω κάτι, θα ήθελες να κάνεις τηλεόραση?» Και η Ναταλία μου απάντησε «Μαζί σου ναι». Ακριβώς. Ακριβώς αυτό και τι να πω, πραγματικά δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο ξεκίνημα για μένα. Δηλαδή, εντάξει, αυτά τα λέω και ιδιωτικά, θα τα πω όμως και δημόσια γιατί καλό είναι να λέγονται. Μετά από 15 χρόνια στα περιοδικά και πρώτη μου φορά στην τηλεόραση, αισθάθηκα όχι απλά ως αγάπη, υποστήριξη μεγάλη, αγκαλιά, ενδιαφέρον, να με αναδείξεις, να με στηρίξεις και όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο ξεκίνημα, αν μπορώ να το πω έτσι, τηλεοπτικό. Ευελίνα μου. Ακούω την καρδιά μου στο κεφάλι μου τώρα. Ευελίνα μου, είσαι τόσο καλή που μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είσαι αληθινή. Θέλω να πάρω μια καρφίτσα και να την τσιμπήσω για να δω πραγματικά είσαι δημιουργήμα της φαντασίας μου ή όντως σε γέννησε μαμά και μπαμπάς, αλλά επειδή ξέρω την πέση, σε γέννησε μαμά και μπαμπάς. Πώς, δεν έχω λόγια για σένα. Και εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω. Έχω πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τα βάλω σε προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανες να επιλέξεις να είμαι εδώ φέτος. Το έκανα με όλη μου την καρδιά και ένιωσα μεγάλη αγκαλιά και από σένα και από τον Κώστα, τον Θοδωρή, την Ναταλία, τον Παναγιώτη, τον Βασίλη, τον Δρυμούση. Όλους και τα πρόσωπα βλέπω τώρα όλα τα παιδιά που είναι εδώ γύρω και μόνο θετικά συναισθήματα έχω για όλους. Και ευχαριστώ που ενώ ένιωσα ότι ήμουν η ντάλια φέτος προσπαθώντας να είναι σε εκπομπή και τα έκανα όλα λάθος, με αγκαλιάσατε τόσο πολύ και με κάνατε να νιώσω ότι είστε η οικογένειά μου.
πραγματικά σε ευχαριστώ. Είσαι η, πώς το λένε, η ζωντανή μου Βαλεριάνα, αν μπορώ να το πω έτσι. Όσες φορές είμαι στρεσαρισμένη, πιεσμένη, στενοχωρημένη, αγγίζω την Ευελίνα και ηρεμώ ακαριέα. Αυτό θα είναι για πάντα. Θοδωρή μου, στα είπα και πριν, θα σου πω ξανά ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υπέροχη αυτή χαρά που είχα να συνεργαστώ φέτος μαζί σου. Εγώ επίσης την υπόσχεση πέρσι τέτοια εποχή την τηρήσαμε, νομίζω. Διασταυρωθήκαμε στο πάρκινγκ. Όσο ωραιότερα μπορούσαμε. Ακριβώς. Παναγιώτη, δώσ' μου το τραγούδι. Δώσ' το μου. Δεν Αυτά που χοροϊδεύω τα κάνουν, δηλαδή πραγματικά. Συγγνώμη, αφού δεν θες να φύγεις γιατί φεύγεις. Μάτσα με το έχω απορία πραγματικά. Αγάπη μου, κάτσε κάτω να σου πω δύο λογάκια. Κάτσε κάτω να σου πω δύο λογάκια. Αυτά τα τρία χρόνια πέρασα μαζί σου πάρα πολύ ωραία εγώ. Αλήθεια στο λέω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Και ειλικρινά με έκανες ενώ εγώ πραγματικά δεν θέλω να δηλώνω δημοσιογράφος, γιατί πιστεύω ότι δημοσιογράφος είναι λειτουργήμα. Δεν μπορούμε όλοι να βγαίνουμε και να λέμε είμαι δημοσιογράφος. Εσύ είσαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι παρουσιάστρια. Και με βοήθησες να γίνω και εσύ και ο Βασίλης βέβαια φέτος, να γίνω λίγο δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών, με την πολύτιμη βοήθειά σου. Κάναμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις μαζί, κοντραριστήκαμε κάποιες φορές, τσακωθήκαμε κάποιες άλλες, αλλά πραγματικά είσαι τόσο τίμιο παιδί, ρε Κώστα. Είσαι τόσο καλό στη δουλειά σου. Σε αγαπάω πάρα πολύ, Ναταλία. Και το λέω και δημόσια, νομίζω για πρώτη φορά. Το ξέρω ότι μάθαμε. Είναι πολύ βαρύ για μένα, γιατί είναι τρία χρόνια ολόκληρα στήσαμε μαζί αυτή την εκπομπή από την πρώτη μέρα. Και φτάσαμε μέχρι εδώ. Συγγνώμη και από τον κόσμο, αλλά πραγματικά δεν είναι αυτό. Είσαι μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Και χαίρομαι γιατί θα έχω την τιμή αύριο μεθαύριο να λέω ότι έμαθα δίπλα στην Ναταλία Γερμανού. Ο Κώστας, να ξέρετε, επειδή με έχουν ερωτήσει πολύ και τα λοιπά, έχει την πολύ σπάνια τιμιότητα που στο επάγγελμά μας σπανίζει. Πολύ πριν ξεκινήσει να συζητά για τα επόμενα σχέδιά του και βήματά του, πρώτα σε μένα τα είπε. Πρώτα με μένα μοιράστηκε την ανάγκη του να εξελιχθεί, να κάνει κάτι περισσότερο, να κάνει κάτι διαφορετικό. Και όποιος άνθρωπος θέλει να λέγεται, πώς το λένε, τιμονιέρης ενός καραβιού, αν μπορώ να το πω έτσι, πρέπει να ξέρει ότι αφήνει τους ανθρώπους να πετάξουν την ώρα που νιώθουν έτοιμοι να πετάξουν για άλλους ουρανούς. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι είμαστε φίλοι και έτσι θα παραμείνουμε. Η ομάδα αυτή δεν σπάει. Θα πίνουμε τους καφέδες μας, θα τρώμε τα φαγητά μας κτλ. Και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου επιτυχία να σκίσεις, αγόρι μου γλυκό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα σε καμαρώνουμε όλοι μας. Και εγώ θα σας καμαρώνω και πραγματικά σε ευχαριστώ για όλα και για αυτά τα τρία χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά πάρα πολύ, γιατί πραγματικά και το λέω αληθινά, αυτό που συνέβη σε εμάς φέτος δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή μέσα σε εισαγωγικά. Αγαπηθήκαμε πολύ, αγαπηθήκαμε πάρα πολύ και μάλλον ενόχλησε και κάποιος αυτό. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω, αν μου επιτρέπεις λίγο, φυσικά. Επειδή είμαστε τρία χρόνια και επειδή μετά από τρία χρόνια, θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους που ήμασταν μαζί αυτά τα τρία χρόνια. Φυσικά. Δηλαδή, ξεκινώντας και από την αρχή, την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τη Φωτεινή Πετρογιάννη, τον Χάρη Γιακουμάτο, τον Παναγιώτη Χατζηδάκη, τη Μέρη Κούσουλα, την αρχισυντακτριά μας, τον Γκεβόρκ Σαρξιάν, τον παραγωγό μας. Όλους αυτούς που τα δύο προηγούμενα χρόνια ήμασταν μαζί και να φτάσω στη φετινή χρονιά και να ευχαριστήσω φυσικά όλους τον Βασίλη Δρυμούση. Χωρίς αυτόν φέτος δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Την Green Pixel φυσικά. Τα παιδιά τα είπα πριν, Θοδωρή, ήμασταν λίγο μαζί αλλά πάρα πολύ καλά. Ευελίνα, Ναταλία, Παναγιώτη, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνετε για μένα. Και τον Α, φυσικά, μια και φεύγω από τον Α. Τον Α που τρία χρόνια ήμουν εδώ όπως τον αγάπησα. Από την αρχή και τον Κώστα Σούσουλα και τη Λιδία Μιχαήλ. Το Λιδιάκι μας. Και τώρα είστε σε πολύ καλά χέρια, στα χέρια του Χρήστου Κόμπου.
Τώρα να είμαστε σε πολύ καλά χέρια. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας, για την αγάπη σας. Συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε με δακρύβρεχτες συγκινήσεις σήμερα. Δεν θα επαναληφθεί, ήταν η μέρα τέτοια. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας, να είσαστε υγιείς, να αγαπάτε τον άλλον και τον εαυτό σας ένα τσικ παραπάνω. Και με λίγο παραπάνω αγάπη όλα θα είναι καλύτερα. Καλό καλοκαίρι και πρώτο Θεός, ραντεβού το Σεπτέμβριο. Μα το βραδάκι όλοι στο σουιτ χομ με τα κορίτσια αγκαλιά.